παραχάραξαν την ιστορία βάζοντας πιο βαθιά το μαχαίρι σε μια πληγή που αιμορραγεί για 58 χρόνια. Τουρκοκύπριοι και επικοί έστησαν και φέτος προκλητικά πανηγύρια στα κόκκινα με αφορμή την επέτειο από τους βομβαρδισμούς στην Τηλυρία. Το παρόν τους έδωσαν στις εκδηλώσεις και λεγόμενοι αξιωματούχοι του ψευδοκράτους, μεταξύ τους και ο κατοχικός ηγέτης Ερσίν Τατάρ, ο οποίος στην ομιλία που εκφώνησε μίλησε για έπος και για μεγάλη νίκη που, όπως προκλητικά ανέφερε, έβαλε τέλος στον φασισμό των Ελληνοκυπρίων. Και έστειλε το μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο ότι οι Τουρκοκύπροι δεν είναι μόνοι, δεν θα είναι ποτέ μόνοι, γιατί η μητέρα πατρίδα Τουρκία είναι αποφασισμένη να προστατεύσει την κυριαρχία και τα δικαιώματά τους. Εδώ γράφτηκε ένα έπος και από εδώ κατά την 58η επέτειο το βροντοφωνάζουμε να το ακούσουν όλοι. Η τουρκική παρουσία στην Κύπρο θα συνεχιστεί για πάντα. Η ειρήνη στην Κύπρο εγκαθιδρύθηκε το 1974 και αυτό που υπολείπεται είναι η συμφωνία, ισχυρίστηκε προκλητικά ο Ερσίν Τατάρ. Μια συμφωνία που μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση λύσης δύο ίσων κυρίαρχων κρατών που θα υπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο και με εγκυήτρια δύναμη την Τουρκία. Διαφορετικά θα συνεχίσουμε τον δρόμο μας ελεύθερη και με αυτοπεποίθηση. Με αναφορές και στην γαλάζια πατρίδα, διαμήνυσε ότι οι Τουρκοκύπροι δεν θα υποκύψουν σε τετελεσμένα και θα υπερασπιστούν μέχρι τέλους την δήθεν κρατική υπόσταση που, όπως είπε, έχουν πετύχει με αγώνες και θυσίες.